Καλησπέρα σε όλους τους αγγλίδες. Συνεχίζω τα έργα στη Νέα Φιλαδέλφια με πολύ καλό καιρό. Βλέπουμε την μπουλντόζα να σκάβει σιγά σιγά λίγο τον δρόμο, να τον ομαλοποιήσει. Και εδώ τα καλούπια. Θα πάμε και από την άλλη πλευρά να δούμε ότι έχει σκηνοθετηθεί το τοιχείο. Και εδώ έχουμε το καλούπι που κάνανε τις κολόνες, τις στρογγυλές, οι οποίες ουσιαστικά έχουν ολοκληρωθεί και περιμένουν σιγά σιγά να έρθει και η κάλυψη μέχρι το τοιχείο. Δεξιά που είδαμε. Και εδώ βλέπουμε τις καλωσές και να σιδερώνει το επόμενο κομμάτι της υπογείου. Μέχρι εκεί που σιδερώνε θα είναι το επόμενο κομμάτι της κάλυψης που θα σκηροδετηθεί και σιγά σιγά κομμάτι θα το φτάσουν μέχρι και εκεί που έχουμε πει και έχουμε δείξει και παλιότερα. Ουσιαστικά έχει 1, 2, 3, περίπου 4 σκηροδετήσεις ακόμα, 4 κομμάτια. Εκτός να κάνω αυτό εδώ το μεγάλο ενιαίο μέχρι και το τυχάκι αυτό πίσω από την κολόνα, όπου θα φτάσει και η κάλυψη. Ναι. Ήρθαμε λίγο πιο ανατολικά, βλέπουμε έχει σιγά σιγά τοποθετείται όλο και περισσότερες σκαλοσιές μέχρι να γεμίσει όλο το κτίριο μπροστά. Στο βάθος εδώ βλέπουμε τις μπουλντόζες, θα πάμε πιο ανατολικά να τις δούμε. Έχουν τελειώσει με τα σαβατίσματα πάνω στην ταράτσα, από ό,τι έχω καταλάβει, γι' αυτό έχουν τραβήξει και το με τη σωλήνα, μάλλον. Θα δούμε αυτό, ένα ντρονάτ πρέπει να κάνουμε για να το δούμε. Θα μπει και αυτό στο πρόγραμμα. Η σκαλοσιά στο ανατολικό κομμάτι του κτηρίου έχει στηθεί και έχει ξεκινήσει ήδη το σοβάτισμα. Εδώ είναι το κομμάτι που σας έλεγα και προχθές που δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα οι φεγγίτες. Και εδώ βλέπουν και να τοποθετούν σκαλοσιές στο ανατολικό τμήμα του γηπέδου. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Νότιο-δυτικά. Εδώ βλέπουμε το τοιχείο το οποίο σκηροδοτήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Και σιγά σιγά θα αρχίζουν να βγάζουν τα καλούπια. Προχωράμε. Εδώ βλέπουμε στο νότιο δυτικό κομμάτι του γηπέδου έχουν ξεκινήσει τα στοκαρίσματα εξωτερικά στα τοιχεία και πάμε και λίγο πιο δυτικά που κάνουν, βλέπω δουλειές εκεί αρκετές, λίγο πιο πάνω. Είμαστε δυτικά και
το έχει περαστεί με το, με το μπετόν, ένα χέρι μπετόν ουσιαστικά είναι. Από ό,τι μου είπε ένας φίλος στο κανάλι, λέει θα έχει, έχει αντοχή και στην κρούση και στο καιρικές συνθήκες λόγω του ενός διευθυνού που έχει μέσα. Έχει ξεκινήσει και η τοποθέτηση φαγητών στο, στο υπόλοιπο μισό κομμάτι της δυτικής πλευράς. Και έχει στηθεί και σκαλοσιά και στο άλλο κομμάτι της δυτικής πύλης, έτσι. Και έχει ξεκινήσει τοποθέτηση ορθοστατών, εξωστήρων, που πάνω τους θα τοποθετηθούν οι γυψοσανίνες που έχουν τοποθετηθεί και στο άλλο κομμάτι. Βλέπουμε να κάνουν το τελικό, τελικά χέρια. Έχει, να μείνει, έχει μείνει και από την άλλη πλευρά. Πρέπει να πετάει καφιά, ό,τι έχω καταλάβει. Λίγο αέρα σήμερα και είναι πιο δύσκολα, πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας για τέτοιους είδους εργασίες, γιατί καταλαβαίνετε βασικά το παίρνει ο αέρας. Πάμε και λίγο πιο βόρεια. Βόρεια βλέπουμε έχουν τοποθετηθεί όλες οι βάσεις για τα έταλπον και γίνονται κάποιες εργασίες σύσφιξης πάνω στο σκελετό του, του γηπέδου. Οι φεγγίτες έχουν, έχουν ολοκληρωθεί, το βλέπετε. Ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί όλη η βόρεια πλευρά και η ανατολική. Και έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι στην νότια και το μισό της δυτικής πλευράς που πιάσανε σήμερα. Τελευταίο προφανώς θα γίνει το νότιο-ανατολικό κομματάκι που είδαμε στην αρχή του βίντεο. Βλέπω έχουμε, έχουν έρθει πάρα πολλά τούβλα. Προφανώς θα ξεκινήσουν εργασίες στην, σε όλο το κτίριο της, που θα στεγάζει στα γραφεία της ΠΑΕ. Το βλέπετε μέχρι κάτω. Προχωράμε.
είμαστε ανατολικά. Βλέπουμε σιγά σιγά να κάβεται ο δρόμος. Να βλέπουμε και όλο το πλάτος του δρόμου που θα υπάρχει υπογείως. Εδώ έχουμε τη μικρή την μπουλντόζα, το τρυπάνο ουσιαστικά. Και στο βάθος βλέπουμε και τη μεγάλη που φορτώνει τα φορτηγά. Προσκάβεται έτσι τις άκρες και το χώμα. Εδώ βλέπω και τη μεγάλη. Να έχει ξεκινήσει σιγά σιγά τα σκαψίματα λίγο πιο βόρεια. Είναι στο σημείο ακριβώς το οποίο θα φτάνει και η κάλυψη της υπογείου. Και σιγά σιγά από εδώ ο δρόμος αρχίζει να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει, όπως το βλέπουμε. Εδώ είναι τα όρια του εργοταξίου. Πάμε σιγά σιγά να δούμε και τις εργασίες στο ανατολικό τμήμα του γηπέδου. Εδώ βλέπουμε τους μάσες να συνεχίσουν, όπως είδαμε, και από την άλλη πλευρά να τοποθετούν τις σκαλοσιές, να πιάσουν σιγά σιγά και αυτά τα εξωτερικά πτυχία. Ήρθαμε και λίγο πιο πάνω. Εργασίες δεν γίνονται, δεν βλέπω να γίνονται. Τουλάχιστον στις σουίτες. Μάλλον λογικά θα γίνονται πιο κάτω, στα υπόγεια. Οπότε κλείνουμε. Παίρνουμε όλη κάρτα φιλάθλου. Τους λόγους τους έχουμε πει. Και ραντεβού στις επόμενες εργασίες. Mono-eye.